πόλεμος Αμερικής και Κίνας ξέσπασε για τη βιονική C1G που κατέπληξε τον κόσμο το Σάββατο με το απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μεικτής ατομικής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Η εξωπραγματική της επίδοση έκανε τους Αμερικανούς να αφήνουν σαφή υπονοούμενα για το πάρισμα της 16χρονης. Yee's time was more than 7 seconds faster than her performance in the World Championships last July, and it's left one of the world's top swimming coaches wondering whether her performance was just too good to be true. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι φυσιολογικό να κατεβάζει το χρόνο της μέσα σε μόλις 2 χρόνια από τους Πανασιατικούς τόσο πολύ, ενώ όπως μέτρησαν οι ειδικοί στο τελευταίο της 50 ήταν πιο γρήγορη και από τον νικητή στο διαγωνισμό των ανδρών, τον Αμερικανό Ryan Lochte. Η ίδια έσπευσε πάντως να αντιδράσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Οι επιδόσεις μου είναι προϊόν σκληρής δουλειάς και προπόνησης και δεν θα έκανα ποτέ χρήση απογορευμένων ουσιών. Ο κινέζικος λαός έχει καθαρά χέρια. Οι Κινέζοι δηλώνουν οργισμένοι και με περισσότερα από 1 εκατομμύριο αναρτήσεις στο δικό τους Facebook στηρίζουν αθλητριά τους, ενώ τονίζουν με νόημα ότι οι ίδιοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τα 8 χρυσά του Φέλπς στους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. She didn't really pop up from nowhere, you know, out of the blue. She was the world champion last year in Shanghai. Οι Κινέζοι εφαρμόζουν ένα πολύ επίπονο πρόγραμμα επιλογής αθλητών από μικρές και όλες ηλικίες που υποβάλλονται σε εξαντλητική προετοιμασία και προπόνηση, με πρακτικές πολλές φορές απάνθρωπες, ώστε να βρουν τους καλύτερους. Όμως η δεκαετία του 90 με τις αποκαλύψεις για εκτεταμένη χρήση απογορευμένων ουσιών έχει αφήσει βαριά σκιά, όσο και αν υποστηρίζουν ότι πλέον η νομοθεσία τους είναι τόσο αυστηρή που δεν επιτρέπει ούτε σκέψη για παρανομία. Η ΔΟΕ προς το παρόν δηλώνει ότι δεν έχει στοιχεία για κάτι επιλήψιμο και πως θα είναι αμήλικτη εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, οι 5 πρώτοι κάθε αγωνίσματος και 2 ακόμη αθλητές παίρνουν υποχρεωτικά από έλεγχο.